Τουρκία ανεβάζει το θερμόμετρο. Ο Πορφητής, όπως η Άγκυρα ονόμασε το δεύτερο γεωτρύπανό της μετά την αποχώρησή του από το στόχο Αλάνια 1, κατευθύνθηκε σε περιοχή που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα ανοιχτά της Πάφου. Εκεί είχε οριστεί ο στόχος Φινίκη 1, μετά από πραγματοποίηση σεισμογραφικών ερευνών που προηγήθηκαν από το 2013 στο 2016. Συνοδεύεται από 3 υποστηριχτικά. Το ένα, πολεμικό. Χθες η Άγκυρα εξέδωσε σχετική ναύτεξη, η οποία ανακοινώνει στην ουσία την πραγματοποίηση γεώτρησης και έχει ισχύ μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Μην ξεχνάμε ότι ανοιχτά της Λεμεσού πλέει και το Μπαρμπαρός, το οποίο πραγματοποιεί σεισμογραφικές έρευνες. Με όσα πράττει η Τουρκία με την αποστολή του πλοίου γεωτρύπανου Πορφητής, δεν διευκολύνει την επανέναρξη του διαλόγου, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν θεωρώ ότι με τα όσα πράττει η Τουρκία μπορεί να υποβοηθηθεί αυτός ο διάλογος. Έντονη ήταν η αντίδραση και του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Όσους νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν τους καουμπόιδες στην περιοχή, το διεθνές δίκαιο στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να γίνεται από όλους σεβαστό. Σε αυτό το πλαίσιο καλούμε επιγόντως την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη και να απόσχει από οποιαδήποτε τέτοια παράνομη δράση στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανταποκριθεί κατάλληλα και με πλήρη αλληλεγγύη προς την Κύπρο. Η μία χώρα μετά την άλλη καταδικάζει τις ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΕΟΣ με Πορφητή και Μπαρμπαρός. Το Διεθνές Δίκαιο επικαλέστηκαν Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία και Αίγυπτος, παραθέτοντας σε κλήση την Τουρκία να σταματήσει τις παραβιάσεις στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή η προκλητική δράση της Τουρκίας συνιστά κατάφορη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Βαθιά ανησυχία εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας και απευθύνει έκκληση για αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένταση και επιπρόσθετα εμπόδια στην πορεία για διευθέτηση του Κυπριακού. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Προειδοποίηση για οποιασδήποτε μονομερείς ενέργειες που επηρεάζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, τονίζοντας την αναγκαιότητα δέσμευσης στους κανόνες και το διεθνές δίκαιο, εξέδωσε και ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών. Την αντίδρασή τους στις ενέργειες της Τουρκίας αναμένεται να εκφράσουν τις επόμενες ώρες και άλλες χώρες.